Εντάξει, και περνώ πάρα πολύ καλά και θεώρησα σκόπιμο, μετά από συνεννόηση βεβαίως και με τον υπουργό, να κάνω μια επίσκεψη στο νοσοκομείο φοινιδιαστική. Δεν ειδοποίησα κανένα, δεν πήρα κανένα μαζί μου, πήγα απολύτως μόνη μου. Δεν μπορώ να πω ότι έφυγα με παράπονο. Δηλαδή υπήρχε το προσωπικό εκεί το ιατρικό, υπήρχε κόσμος, μίλησα και με ασθενείς. Όλοι μου είπαν πόσο ευγενικοί είναι οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό και το καταγράφω αυτό. Δεν θέλω να είμαι άδικη στη ζωή μου. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι πέτυχα δύο γιατρούς να καπνίζουν. Δύο γιατρούς? Να καπνίζουν. Μέσα στην αίθουσα. Αυτό το θεώρησα και δεν είναι ότι ήταν απαράδεκτο, είναι και η αντίδραση. Φάνηκε να μην καταλαβαίνουν την παρατήρησή μου. Εγώ είμαι ευγενική από τη φύση. Στα επίγοντα ή στις κλινικές? Δεν θέλω να πω, αλλά όχι στα επίγοντα. Γιατί στα επίγοντα περνάνε μεγάλο δράμα κάθε μέρα οι γιατροί. Πολύ πίεση τη δουλειά. Εγώ πέρυσι θέλω να πω ότι ήμουν πάλι εδώ, χτύπησα το πόδι μου στο φυσκάρο, το στρομπούληξα. Και είχα πάει και στο κέντρο υγεία στη Σίμη και την επόμενη μέρα για εκτενογραφία στο νοσοκομείο. Δεν είχα καμιά ιδιότητα και το είπα πολλέ φορέ φέτο και το ξαναλέω και σε εσά πόσο καλή ήταν μαζί μου. Να ρωτήσω κάτι, το θέμα που μα κοίει εμά εδώ. Ναι, μόνο στην πλειοψηφία του νοσοκομείου και σήμερα, επειδή δεν ήταν ο πρόεδρο των συνδικαλιστών. Ναι, γιατί σα ψάχνουν. Όχι, δεν με ψάχνουν, δεν ήταν χθε. Δεν ήταν και ψάχνουν που θα είπα και στον ίδιο. Υπάρχει διαφορά. Το να με ψάχνουν σημαίνει ότι δεν ήμουν διαθέσιμη. Εγώ ήμουν εκεί, αλλά πρώτα δεν ήταν εκείνη. Πήγα σήμερα όμως και συναντηθήκαμε. Και ήταν πολύ χρήσιμη για μένα η συνάντηση. Λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω το θέμα που μας καίει εμάς, ποιο είναι το μέλλον του νοσοκομείου με το Ματζαβινάκιο στο Μισούρι. Που είναι συνδεδεμένο με το νοσοκομείο αυτό. Γιατί σας καίει, τι φοβάστε? Φοβόμαστε, φοβούνται πολύ στο Μισούρι. Φοβόμαστε και εμείς ότι μήπως καταργηθεί εντελώς. Όχι, δεν υπάρχει να καταργηθεί το νοσοκομείο. Ούτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που γίνονται συγχωνεύσεις, καταργούνται τα νοσοκομεία. Αυτό που λέμε, όταν λέω λέμε, ενώ καταβάσουν ο υπουργός και συνεχεία βεβαίως και εμείς, είναι ότι τα νοσοκομεία αυτοί θα αλλάξουν αποστολή. Δεν θα καταργηθεί κανένα, δεν θα κλείσει κανένα και κυρίως δεν θα απολυθεί κανείς. Και όταν το λέτε ότι θα αλλάξει η αποστολή εδώ συγκεκριμένα για την Κεφαλονιά, το Λουξούρι, τι είναι? Ακούστε, ο σχεδιασμός μέχρι τώρα αφορούσε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει φτάσει στην επαρχία. Συνεπώς ούτε γνωρίζω, αλλά ακόμη και αν γνώριζα, όταν δεν έχει καταλήξει ο υπουργός, θα ήταν πολύ άκομψο εκ μέρους να πω κάτι. Διότι σχέδια μπορεί να γίνουν. Μπορεί όμως να μην γίνουν και καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί κανένα στο Υπουργείο τέτοια αναδιάρθρωση στην επαρχία. Όταν θα έρθει η στιγμή, θα γίνει, αν θέλετε, με την εμπειρία που θα υπάρχει ήδη από την Εθνική. Άρα, ό,τι και να γίνει, το Ματζαβινάκιο θα υπάρχει, έστω και ως μία ευκαιρία. Δεν θα κλείσει καμία δομή στην χώρα μας. Ούτε ψυχολογικά. Το κέντρο υγείας στη Σάμη. Τα κέντρα υγείας είναι αυτά επίσης που δεν θα κλείσουν κατηγορηματικά, το λέω. Και εκείνο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η μεγάλη φροντίδα του Υπουργείου θα δώσει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Για το λόγο ότι θα υπάρχει και αποσυγχώρηση των νοσοκομείων και καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, των πολιτών. Παράδειγμα, εάν κάποιος κόψει το χέρι του και θέλει να πάει για το Τιτανικό, τώρα που θα πάει, θα εξωτερικά είναι ένα νοσοκομείο. Αν υπάρχει όμως οργανωμένο κέντρο υγείας, θα πάει εκεί. Θα υπάρχει αποσυμφόρηση και καλύτερη εξυπηρέτηση. Δίνουμε μεγάλη φροντίδα στο κέντρο υγείας. Κύριε Υπουργέ, το θέμα των διοικητών. Δεν έχετε θέμα, εσείς έχετε διοικητή εδώ. Νομίζω έχει λήξει θητεία. Έχει λήξει θητεία. Στα κέφαλα νοσοκομεία έχουν ήδη μπει διοικητέ κανοίκουση. Στου υπόλοιπου υπάρχει μια προκήρυξη που έγινε επί Υπουργείας Ανδρέα Λιπουρέτζου και αναρτήθηκε και μια άλλη για τυχόν καινούργιου ενδιαφερόμενου. Δεν θα μείνει κανένα κέφαλο. Εντάξει. Εδώ έχει λήξει. Τα κέφαλα δεν έχει σημασία, υπάρχει διοικητή. Υπάρχει διοικητή. Συνεχίζει. Δεν βρίσκεται θέμα νομιμότητα των διοικητικών του και άλλων πράξεων. Μέχρι οριστεί ο καινούργιο έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να υπογράφουν εκείνη. Εάν χρειάζεται κάποια πρόσθετη υπογραφή του υπουργού, θα έχει ήδη δοθεί. Δεν το ξέρω αυτό, γιατί δεν είναι αρμοδιότητα. Γιατί εδώ τέθηκε θέμα νομιμότητας. Τέθηκε θέμα νομιμότητας, αν αφού έχει δείξει δικτύο, μπορεί να υπογράφει. Αν είχα μπροστά μου τη σύμβαση, επειδή είμαι δικηγόρος, θα σας έλεγα. Γιατί ενδεχομένως η σύμβαση να προβλέπει ότι θα είναι μέχρι τις τοποθετήσεις του καινούργιου διοικητή. Ή αν δεν το προβλέπει, θα υπάρξει μια απόφαση του υπουργού. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι. Για το δικό μας το νοσοκομείο στην Αγνησία ήταν ακέφαλο, γιατί είχε φύγει ο διοικητής. Είχε φύγει ο αναπληρωτής διοικητής γιατί δεν ήταν νόμιμα διορισμένος και ασκούσε καθήκον το επικεφαλής των γιατρών όπως ορίζει ο νόμος. Αλλά είναι και μόνο για άμεσες προτεραιότητες. Ναι, 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 οπότε ήταν θέμα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να επανεληφθεί, μην ανησυχείτε. Άρα, είσαστε ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του νοσοκομείου? Ευχαριστημένοι από τη λειτουργία ενός νοσοκομείου, το οποίο είναι υποστελεχωμένο, δεν μπορεί να είναι. Δεν διαπίστωσα όμως, και θέλω να είμαι δίκαιη, να υπάρχει προσωπικό. Δεν ζήτησα καν εδώ τις εφημερίες. Γιατί είδα τον κόσμο εκεί, είδα το προσωπικό εκεί, είδα τους γιατρούς εκεί.
Δεν κατάλαβα δηλαδή να λείπει κάποιος και να έχει αυτή τη θέση. Όχι, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Είναι ευσυνείδητοι. Απλώς δεν επαρκούν οι άνθρωποι. Ναι, δεν επαρκούν αυτό. Εξήγησε και στους ίδιους ότι με την διαθεσιμότητα, κινητικότητα και τοποθέτηση, εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε 700 άτομα, 400 γιατρούς, 300 νοσηλευτικό προσωπικό. Και θα το θεληθούν βεβαίως και τα νοσοκομεία της επαρχίας. Γιατί εκτιμώ, προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή, δεν παρεξηγηθεί, δεν είναι του Υπουργείου. Εκτιμώ ότι με την κινητικότητα στην Αθήνα θα καλυφθούν πολλές θέσεις και κενά. Συνεπώς μετά θα μπορέσουν στην επαρχία να βάλουν περισσότερους από ό,τι τώρα. Και τα 700 άτομα είναι πλέον εκείνων που δικαιούμαστε με τις γνωστές δεσμεύσεις, ναι. Πρόβλημας, μια πώληση, τόσες προσλήψεις κλπ. Υπάρχει ελπίδα να επανδρωθούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εδώ υποφέρουν ιδιαίτερα στα επίγοντα. Ας πω το προηγούμενο, υποφήμισε γιατρός την προηγούμενη Κυριακή. Το ξέρω από το και δεν ξέρω και κατά πόσο και ένας γιατρός ο οποίος εξαντλεί τα όρια της αντοχής του είναι και γιατρός. Μπορεί να μπορεί μετά να συλληφθούν ευθύνες χωρίς να φταίει ο ίδιος. Αλλά σας λέω ότι η ευχαρίστησή μου δεν είναι μόνο από την εικόνα που είδα. Εγώ πραγματικά πήγα ευθυγιαστικά, αποδείξω ότι ο διοικητής δεν ήταν στο γραφείο του. Και παίρνει πλήρως λογαριασμούς. Τη γύρισε και με βρήκε. Δεν θα έλειπαν, με περίμενε. Είναι ότι μίλησε και με ασθενείς. Ναι. Μπήκα μέσα και ασθενείς. Κανείς δεν μου είπε πάρει. Τώρα δεν φαντάζομαι κάποιος να με φοβήθηκε. Δεν είμαι κανένας άνθρωπος που τρομάζω. Να μην μου είπε. Εντάξει. Καλή διακοπή. Θα τα ασθενήσετε λίγο αυτά, γιατί ο χωρικός μου μια χαρά, μια χαρά είναι. Μια τελευταία ερώτηση, εκτός θέματος υγείας, ως κυβερνητικός τέλεχος, υποψιάζομαι την απάντηση την οποία θα μου δώσετε στην ερώτηση. Γιατί υποψιάζετε τότε γιατί με ρωτάτε. Αλλά, όχι, ως Ελληνίδα πολίτης όμως, πιστεύετε ότι ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, μπορεί να έχει κάποια αισιοδοξία για το μέλλον? Ακούστε, σας πω πάρα πολύ προσοχή, δεν ξέρω τι απάντηση περιμένετε. Εγώ έχω αισιοδοξία και η αισιοδοξία μου έγινε μεγαλύτερη αφού έγινε κυβερνητικός τέλεχος και όχι απλή βουλευτής. Για το λόγο ότι βλέπω ότι από μέσα, και θα το πω για το δικό μας το Υπουργείο με καμάρι, υπάρχει διάθεση να προσφέρουμε. Δεν ισχυρίζουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε λάθη. Δεν ισχυρίζουμε ότι εμείς θα καλύψουμε όλα, προς Θεού. Ούτε ισχυρίζουμε ότι οι προηγούμενοι δεν ήταν καλοί. Η υποδομή ήταν καλή. Και το λέω και το πιστεύω. Υπάρχει όμως στον δικό μας τομέα τέτοιο περιθώριο να διορθώσουμε πράγματα παρόλη την οικονομική δυσκολία, που αν είμαστε στοιχειοδός εργατικοί, που σας βεβαιώ ότι είμαστε, αν είμαστε στοιχειοδός γρήγοροι, που επίσης σας βεβαιώ ότι είμαστε, είμαστε και οι τρεις του ιδιωτικού τομέα, θα δώσουμε λύσεις. Και αυτό ισχύει για το σύνολο του κυβερνητικού τομέα. Δηλαδή, αδυνατό να πιστέψω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Υφη Στοφυλοπούλου δεν θα δώσουν λύσεις. Θα δώσουν. Είναι η κατεύθυνση των λύσεων που με πίεση και χρόνου, το αντάλλαγμα και η αιμορραγία. Εμείς στην πολυτέλεια προηγουμένων πολιτικών, και το λέω πολύ ουδέτερα και προσεκτικά, του να αφήνουμε κάτι να χρονίζει, δεν την έχουμε. Έχουμε την πίεση του χρόνου και την πίεση των αναγκών. Έχω αισιοδοξία. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο πέραν αυτού. Ότι και οι πολίτες πρέπει να έχουν αισιοδοξία, γιατί όλοι εμείς είμαστε επιλογή του και μάλιστα πολύ πρόσφατη, ενός έτους. Μια δημοκρατική επιλογή. Ψήφος είναι πολύ ισχυρή και έχει μεγάλη διάθεση. Μπορούμε να πούμε δηλαδή με ένα ύφος ιδιαίτερα έντονα κριτικό ότι πρόκειται για μια περίπτωση που η εγχείρηση θα επιτύχει λόγω ασθενής θα προσάνει. Όχι, δεν νομίζω να καταλάβετε κάτι τέτοιο από αυτά που είπα. Πιστεύω ότι οι πολίτες αισθανόμαστε ότι είμαστε... Αυτό λέω. Ακριβώς. Νομίζω ότι η εγχείρηση θα πετύχει και ο ασθενής θα αναρρώσει, όχι τόσο γρήγορα όσο θα έπρεπε, αλλά θα αναρρώσει. Αυτό θα είναι μία ιατρικός όρος. Από τα χείλη σας και στο Αγίου μας που γιορτάζει. Στο Αγίου μας που θα είμαι στον Άγιο κι εγώ. Καλές διακοπές, καλά να περνάτε. Μόνο ασθενής θέλει να πω τέτοια να μην είναι. Να είστε καλά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ήταν ανθρώπινη και αφόρμητη. Οι γυναίκες εξάλλου μιλάνε διαφορετικά. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.